σε εφαρμογή δίθεται και τυπικά από σήμερα ο νέο κατώτατο μισθό που ανεβαίνει στα 713 ευρώ μεικτά από τα 663 αυξανόμενο κατά 50 ευρώ, δίνοντα ανάσα στου χαμηλόμισθου υπαλλήλου σε μια περίοδο που η ακρίβεια χτυπά τα νοικοκυριά. Κάθε μέρα ότι είναι και χειρότερα, Προσπαθούμε να σπρώξουμε τα έξοδα. Δεν ξέρουμε με, 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 με ποιον τρόπο προσπαθούμε. Αυξήσει θα δουν και οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, αλλά έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον μία τριετία. Έτσι, υπάλληλο με μία τριετία θα δει αύξηση κατά 55 ευρώ με το μισθό του να ανεβαίνει στα 784,30 ευρώ. Εργαζόμενο με δύο τριετίε θα λάβει αύξηση 60 ευρώ με το μισθό του να διαμορφώνεται στα 855 και 60 ευρώ. Ενώ εργαζόμενο με τρει τριετίε θα λάβει αύξηση μισθού ύψου 65 ευρώ. Αυτό το καλάθι που βλέπετε με 70-80 ευρώ το γέμιζα. Τώρα 120. Μιλώντα την εκπομπή τώρα, τι συμβαίνει, ο Υφυπουργό Εργασία Παναγιώτη Τσακλόγλου σημείωσε πω στο εξή οι συντάξει θα απονέμονται με διαδικασίε fast track, δηλαδή μέσα σε τρει μήνε για τι νέε αιτήσει, ενώ για τι 78.000 εκκρεμεί συντάξει θα θεσπιστεί το πλαίσιο τη σύνταξη εμπιστοσύνη, με τον έλεγχο των το στοιχείων να γίνεται σε βάθο τριετία μετά την απονομή. Μέσα σε τρει μήνε θα πάρει τη σύνταξη. Αυτή είναι η φιλοδοξία μα και πιστεύουμε, εντάξει, κοιτάξτε λίγο, οποτεδήποτε μπαίνει ένα καινούριο σύστημα, το ξέρει πολύ, αλλά και ο κ. αυτό το πράγμα, κάποιε παιδικέ ασθένειε μπορεί και να έχει στην αρχή. Το νέο πλαίσιο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός της εβδομάδας και αφού υπογραφούν οι σχετικές εγκύκλοι. Ο Υπουργό Εργασία από τη συγκοινότητα του Όπεν επεσήμανε πω μαζί με την ταχύτερη απονομή στι κύριε συντάξει θα επιταχυνθεί και η απονομή των επικουρικών. Για να βγει η επικουρική έτσι όπω είναι σήμερα, όπω και το εφάπαξ, πρέπει να βγει πρώτα η κύρια. Ναι. Εκεί είναι ο κύριο λόγο που έχουν γι' αυτό. Νομίζω ότι στι επικουρικέ του επόμενου μήνε μπορούμε να δούμε ακόμα μεγαλύτερη ε, μείωση. Από τον Ιανουάριο του 2023 θα δοθούν αυξήσει σε όλου του συνταξιούχου με βάση υπολογισμού το ύψο τη ανάπτυξη και του πληθωρισμού.